Κύριε Μπαλάσκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και να καλωσορίσουμε και τον πραγματογνώμονα με του οποίου... Δεν τον έχουμε. Α, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Για να συζητήσουμε λίγο τα νέα δεδομένα που ξέρουμε, που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, Βασίλη. Τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι έχει ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται στις εικόνες, στα βίντεο που έχουμε δει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να παραβιάζει το stop και να προκαλεί στην ουσία το μοιραίο δυστύχημα. Έχει ταυτοποιηθεί, έχει αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν προκειμένου να τον συλλάβουν. Και έτσι πλέον θα πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία, στην οποία εκεί μέσα θα διωχθεί για πρόκληση ατυχήματος και για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου. Κύριε Μπαλάσκα, θυμάμαι που σας είχαμε φιλοξενήσει και προχθές και μας είχατε πει ότι από τη στιγμή που αυτό το αυτοκίνητο, ακόμα και να προσπέρασε το στόπ, να μην σταμάτησε, από τη στιγμή που δεν είχε επαφή με το αυτοκίνητο του Γιάννη, δεν διώκεται ποινικά ο άνθρωπος αυτός. Όχι, δεν διώκεται ποινικά. Συγγνώμη λίγο την επιστροφή να μου κόψουν. Όχι, δεν διώκεται ποινικά. Σας είχα πει ότι έχει μειωμένη ποινική ευθύνη. Όχι την ευθύνη που μπορεί να φέρει ένας άλλος, ο οποίος θα εκτρέψει ένα όχημα μετασύγκρουσης, όπου θα υπάρξει θανατηφόρο αποτέλεσμα. Είναι διαφορετικά στο ποινικό σχέδιο, μάλιστα, όσον αφορά το νομικό σχέδιο. Άρα γι' αυτό και δεν εμφανίζεται ο άνθρωπος αυτός. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφόρου, και εδώ θα πούμε ότι δεν κατέστη δυνατόν να συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, αλλά του δίνει ο νόμος το δικαίωμα μέσα σε 5 ημέρες με τη λήξη του αυτοφόρου να εμφανιστεί με το νομικό του σύμβουλο, και οι πληροφορίες λένε αν όχι αύριο, μεθαύριο θα εμφανιστεί για να δώσει κατάθεση και τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Για να μπορέσει να μπει στη δικογραφία, να κλείσει και η προανάκριση της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά το τροχαίο. Το τροχαίο, από τη στιγμή που είναι θανατηφόρο, θα γίνει δίκη, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό όλοι τώρα τρέχουν από όλες τις μεριές να βρουν ικανούς δικηγόρους για να τους εκπροσωπήσουν. 3 είναι τα μοιραία πρόσωπα στην προκειμένη περίπτωση. Το μοιραίο πρόσωπο είναι ο Θανόν, το παιδάκι που χάθηκε. Που έχασε τη ζωή του, παιδιά, 19 χρόνια. Ο συνοδηγός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, διότι και αυτός από το στήλο έχει πάθει πολύ μεγάλες βλάβες. Και βεβαίως και ο Γιάννης, ο τραγουδιστής, ο οποίος σαφώς έχει κάνει το λάθος και έτρεχε όχι πολύ πολύ παραπάνω, δηλαδή δεν πήγαινε με 160-180 χιλιόμετρα, τουλάχιστον από την πρώτη πραγματογνωμοσύνη που έχει κάνει τροχέα, αλλά είχε υπερβεί το 40%. Το όριο του αστικού ιστού, δηλαδή φαντάζομαι το όριο που το οποίο προβλέπεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με εντός της πόλης, εντός... Ναι, αλλά καταλογίζεται ο Γιάννης σαν ένας φιλήσυχος πολίτης, ο οποίος τώρα έχει ειδικά ψυχολογικά προβλήματα, παρακολουθείται από ψυχίατρο, διότι κανένας μας, όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, δεν θέλουν να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή. Μόνο και μόνο που σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως, έστω και χωρίς να το θέλουμε, να αφαιρέσουμε μια ανθρώπινη ζωή, καταλαβαίνετε ότι είναι οδυνηρό για μας και για την οικογένειά μας. Αυτό λοιπόν κλείνει σιγά σιγά για να μπορέσουν να συνταχθούν τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για να πάει το πράγμα σε δίκη. Λοιπόν, είναι πραγματικά όντως, όπως τα είπατε, και οι τρεις άνθρωποι αυτοί που ενεπλάκησαν σε αυτό το δυστύχημα είναι τα τραγικά πρόσωπα. Τραγικά πρόσωπα. Είναι απόλυτα. Βέβαια, το τραγικότερο, παιδιά, λόγω για να μην μιλάω, έχει χάσει ένας άνθρωπος. Η οικογένεια του. Δηλαδή, αυτό είναι το τραγικότερο. Ο εκλοιπών. Ένα παιδί 19 χρονών που τι να πει σε αυτόν τον πατέρα, τι να πει σε αυτή τη μάνα που μένει πίσω, τι να πει και τι λόγια. Δηλαδή, παραβιάζει ο άλλος το στόπ. Εμπλέκεται σε δυστύχημα και φεύγει. Αυτό δεν πρέπει να το σχολιάσουμε. Αυτό συζητάω και λέω Να καλύψω και τον κύριο Κουζουλό. Κύριε Κουζουλέ, πολλές φορές να σκεφτείτε ότι έχω πάει εγώ σε πολύ σοβαρό, με το περιπολικό μου, ατύχημα παραβίαση στο Παγκράτη, όπου μετά καταδιώχθηκε από πολίτες και πραγματικά δεν το έχει αντιληφθεί καν ότι προκάλεσε με μηχανάκι σοβαρό τροχαίο από πίσω, προκάλεσε χωρίς επαφή πάλι. Και δεν το έχει αντιληφθεί. Μερικές φορές μας πιάνει μια θολούρα στην οδήγηση. Μας πιάνει μια χαμάρα, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Και σας λέω, στην προηγουμένη περίπτωση έχω επιληφθεί εγώ, που καταδιώκθηκε από άλλους πολίτες που το είδαν μπροστά τους και το σταμάτησαν πιο πέρα στην πλατεία Πλαστήρα.
Ωστόσο, κύριε Μπαλάσκα, εφόσον ένας άνθρωπος περνάει, παραβιάζει το στόπ και είναι αυτός που προκαλεί το ατύχημα, ανεξαρτήτως άμα δεν ήρθε το αυτοκίνητό του σε επαφή με το αυτοκίνητο του θύματος, δεν φέρει αυτός κάποια ευθύνη, δεν είναι εκεί ο Γιάννης. Βεβαίως, είναι η γενεστηριοργός. Το είπαμε αυτό. Ακριβώς. Και, ενώ στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι η γενεστηριοργός ευθεία του ατυχήματος. Δεν είναι απλή παράβαση. Δηλαδή, εάν δεν πέρναγε το στόπ. Προξένησε δεν θα έφευγε το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα μέσω αντανακλαστικών και ανακλαστικών κινήσεων. Ναι. Δεν θα χτυπούσε το άλλο τα γεωμετοπικά. Συνέβησαν όλα αυτά τα κακά μαζί. Κυρία Τσολάκη, θα πρέπει να πούμε από την αρχή, το είπαμε, ότι το κάθε τροχαίο ατύχημα και για το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα είναι τροχαίο ατύχημα. Ατύχημα σημαίνει και από το κώδικα ατυχώς γενόμενο. Δηλαδή κανείς δεν. Δεν υπάρχει δόλος, δεν έχουμε να κάνουμε μια πράξη. Δεν υπάρχει δόλος, αλλά το αποτέλεσμα, κύριε Μπαλάσκα, είναι οδυνηρό. Καταλήγει σε δυστύχημα. Δεν αλλάζει δυστυχώς. Και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να φτάσει ανθρώπινα το μυαλό κάποιου. Λέμε, επειδή βρισκόμαστε στους δρόμους, όταν ακούσαμε αυτή την ιστορία, νομίζω πως είπαμε όλοι, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας. Γιατί ανά δευτερόλεπτο κρατάμε στα χέρια μας και τη ζωή μας και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται, εκατοντάδων ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα μας. Ένα λάθος μικρό, ένα δευτερόλεπτο, τι μπορεί να φέρει. Αλλά όταν βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα και ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στη ζωή από κάτι τέτοιο, δεν έχεις λόγια. Πάντως, αυτό, κύριε Μπαλάσκα, μου επιτρέπετε μία σύντομη παρέμβαση. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί θα έπρεπε τα κανάλια να έχουν, όλα τα κανάλια να έχουν μία εκπομπή η οποία θα εκπαιδεύει τους πολίτες και θα τους επιμορφώνει σε ό,τι αφορά την οδηγική. Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οδηγούμε. Αλλά φταίνε και τα σχολεία που δεν έχουν μέσα την οδική συμπεριφορά. Φταίνε τα σχολεία και φταίει και ακόμη μια φορά και η διαφθορά, γιατί γνωρίζουμε άπαντες και άπασες. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, κύριε Μπαλάσκα, νομίζω δεν διαφωνείτε κι εσείς. Καθόλου. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιέσει ποτέ τιμόνι στη ζωή τους πάνε και τα σκάνε στη σχολή οδηγών που τα δίνει στον εξεταστή και παίρνουν δίπλωμα. Βέβαια, εμπροκειμένο, δηλαδή δεν συντρέχει κάποιος από αυτούς τους λόγους. Όχι, γενικά μιλάω. Μιλάμε τώρα για μια κακή. Γενικά μιλάω. Συγκυρία. Ένας το προκάλεσε. Εδώ θα πούμε όμως. Για να το κλείσω εγώ. Ότι στην αναμόρφωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εσείς είστε και νομικός, κύριε Κουσουλέκη, τα ξέρετε καλύτερα. Με την αναμόρφωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στην αλλαγή του ποινικού νόμου, η μέση, η υπερβολική ταχύτητα, το κόκκινο, το στόπ και το κόκκινο, όταν προσφέρουν θανατηφόρο, είναι κακουργήματα. Κακούργημα. Και σωστά, και σωστά έγινε αυτό. Και σωστά κάνετε και το αναφέρετε. Κύριε Μπαλάσκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.